Τζολέτος, λοιπόν, από το κλειστό του ΤΑΕΚ Βοντό. Αντώνη. Σε λίγο ολοκληρώνεται η ομιλία του κύριου Τσίπρα. 3.500 σύνεδροι λοιπόν βρίσκονται εδώ πέρα, πολύ προσκεκλημένοι και από το συνδικαλιστικό χώρο, πρέπει να σου πω. Ανάμεσα σε αυτούς καταγράψαμε στην τρίτη σειρά μπροστά από τον κύριο Τσίπρα τον κύριο Φωτόπουλο από την Γενόπ ΔΕΗ, τον κύριο Μπαλασόπουλο από την ΠΟΕΟΤΑ. Εδώ είναι και ο πρόεδρος της ΑΔΔ, ο κύριος Σιγρικάς, ο κύριος Ασκούνης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Από ανεξάρτητους βουλευτές είδαμε τον κύριο Βουδούρη και τον κύριο Μουτσινά, οι πρώην βουλευτές της Δημάρη, οι οποίοι προσκλήθηκαν και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Είδαμε και τον κύριο Παρασκευά Παρασκευόπουλο, τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ επί Πρωθυπουργίας Κώστα Σιμίτη. Εδώ βεβαίως βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος του συνασπισμού, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ενώ ήρθε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Μεϊμαράκης. Όπως είπα, ολοκληρώνεται σε λίγο η ομιλία του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να σου πω, απίφθινε ένα προσκλητήριο σε όλους τους ψηφοφόρους του πολιτικού φάσματος, από τους ψηφοφόρους του Κομμουνιστικού Κόμματος, μιλώντας για την επιμονή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι στήριξαν τις ελπίδες τους στην αλλαγή του 81, όμως δεν έγιναν αυτά που περίμεναν, αλλά και σε ψηφοφόρους που δεν ανήκουν στην αριστερά, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, καθώς βλέπουν ότι υπάρχει έλλειμμα στο πολίτευμα της Δημοκρατίας και βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά, να φλερτάρει με τη Χρυσή Αυγή. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε και τις βασικές γραμμές του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η ακύρωση των μνημονίων και η επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης είναι η βάση πάνω στην οποία θα κινηθούμε. Σήμερα έχουμε την ομιλία του κύριου Τσίπρα. Στο βήμα θα ανέβει και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο κύριος Λοράν, καθώς και οι εκπρόσωποι και οι ομιλητές των άλλων κομμάτων. Ενώ αύριο θα πάρουν το λόγο σιγά σιγά οι σύνεδροι, προκειμένου να τοποθετηθούν σία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Να παρακολουθήσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Τα κόμματα του χθες, τα υπεύθυνα για το κατάντημα της χώρας και του λαού που έριξαν την οικονομία στα βράχη, οι ακροδεξοί του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βορύδη, οι καιροσκόποι του κυρίου Βενιζέλου, οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής, οι βαρόνοι των Μίντια και της οικονομικής διαπλοκής, οι φοροφυγάδες των διαφόρων ληστών με τις αφορολόγητες καταθέσεις, οι πλατσικολόγοι της δημόσιας περιουσίας, οι δανειστές της διεθνούς τοκογλυφίας, όλοι μαζί ενώθηκαν για να αντιμετωπίσουν το νέο φαινόμενο που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Μας απασχολεί που νοικοκυριά και επιχειρήσεις αγκομαχούν, επειδή οι μεσάζοντες που μπαινοβγαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου κάνουν πάρτι. Και αυτό το πάρτι θέλουμε να σταματήσει. Και αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Θα σταματήσει αυτό το πάρτι και κάθε πάρτι σαν γι' αυτό. Έχουμε καταλήξει όλοι, σχεδόν ομόφωνα, και υπήρξε πάνδημη απέτηση της πλατιάς πλειοψηφίας της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ των μελών. ΣΥΡΙΖΑ των μελών σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ δημοκρατικός, πολυτασικός, που δίνει χώρο σε όλες τις γνώμες και επιτρέπει να ανθίζουν όλες οι γνώμες, συλλογικές ή ατομικές. Σημαίνει ότι συνεχίζουμε και αναπτύσσουμε την παράδοση της ριζοσπαστικής αριστεράς να διαλέγεται και να συνθέτει. Σημαίνει δικαιώματα ελέγχου, δικαιώματα γνώμης, δικαιώματα διαφωνίας, δημόσιας διαφωνίας για όλους και για όλες, για κάθε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας όμως για κόμμα των μελών, αναδεικνύουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, και πρέπει να αναδεικνύουμε όχι μόνο τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις όσων φέρουν τον τίτλο του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν την τιμή και τη χαρά να συμμετέχουν σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι για τον τόπο και τον λαό μας. Ξεκίνησε λοιπόν με την ομιλία του κυρίου Τσίπρα το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι καθοριστικό για την συγκρότησή του σε ενιαίο κόμμα.